Η αρχαιότερη πηγή, σύμφωνα με το, για το όνομα του χωριού, είναι η απογραφή της νήσου Λέσβου του 1617 αιώνας, στο οποίο αναφέρονται όλα τα χωριά με τους κατοίκους τους κτλ. Το χωριό λοιπόν αυτό αναφέρεται σαν γέλια. Έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό την εποχή εκείνη σε όλο το βόρειο μέρος του νησιού, ακόμα μεγαλύτερη και από την Καλονί και από την Αγία Παρασκευή. Τώρα, το γέλια είναι τουρκική προέλευση, είναι ελληνική προέλευση, κανείς δεν μπορεί να μας πει από πού ήρθε το γέλια. Το επόμενο που ξέρουμε όμως είναι ότι το 1890 υπάρχει ένα φυρμάνι, στο οποίο αναφέρεται τώρα στο ίδιο χωριό με το όνομα Πελόπη. Από την υψηλή πύλη. Το ξέρουμε γιατί δίνει το φερμάνι δίνει κάποιες φοροαπαλλαγές στο χωριό με την υποχρέωση των κατοίκων του χωριού να ανεβαίνουν στο ψηλότερο σημείο του βουνού, το Λεπέτυμνο, και να προειδοποιούν ειδικά το Μόλιβο, ο οποίος ήταν κέντρο όλης της συλλογής των φόρων για την πύλη, και να ειδοποιούν για πειρατές. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα δύο περιπτώσεις. Μία η οποία πηγαίνει πίσω στο 1600, η οποία το λέει γέλια, και μία στο 1890 που το λέει Πελόπη. Εμείς όμως όταν, εγώ τώρα και το θυμάμαι από τότε, φαίνεται το Πελόπη ποτέ δεν είχε επικρατήσει, διότι το χωριό το λέγανε και το αναφερόταν όλοι σαν γέλια. Μέχρι το 1950, που έγινε μετονομασία πολλών χωριών της Λέσβου σε άλλα ονόματα. Παμψχάρι, ο Κολομιδάδος έγινε Νάπη. Το χωριό μας, τη Γέλια, έγινε Πελόπη, με ένα διάταγμα το οποίο υπογράφει ο Βασιλεύς Παύλος κτλ. Ήρθε το διάταγμα, κανείς δεν ξέρει ή δεν συνοδεύεται με κάποιο σκεπτικό. Αυτοί που το αποφάσισαν ήταν άνθρωποι της Νομαρχίας Λέσβου, ήταν άνθρωποι του Υπουργείου Εσωτερικών των Αθηνών, δεν μπορώ να σας πω. Αυτό παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα. Τα παιδικά χρόνια τα οποία δένονται με τρία πράγματα. Και κυρίως με το σπίτι που γεννήθηκες, την εκκλησία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αυλή της Εκκλησίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών, που είναι αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Είναι η κεντρική εκκλησία της Πελόπης. Χτίστηκε το 1834 στον καιρό της Τουρκοκρατίας. Τότε χτίζανε εκκλησίες. Σήμερα τις γκρεμίζουμε. Βλέπετε τα ψηλά τείχη. Γύρω-γύρω όλη η εκκλησία κλεινόταν με τείχη πάνω από 5 μέτρα, 4 μέτρα 5. Για ποιο λόγο έπρεπε να οχυρωθεί η εκκλησία αυτή έτσι, δεν ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι σου θυμίζει ότι είναι σαν ένα μοναστήρι μέσα στην καρδιά του χωριού. Και το άλλο είναι ότι έχει όλα σε μικρή κλίμακα, αλλά τα έχει όλα. Έχει τον προαύλιο χώρο, έχει τον πρόναο, έχει την εκκλησία, έχει το γυναικονίτη, ο οποίος άρχιζε, ερχόντουσαν οι γυναίκες εδώ, προσκυνούσαν και μετά φεύγανε, βγαίνανε έξω από την εκκλησία και μέσα από τις σκάλες πηγαίνανε στο γυναικονίτη. Οι εικόνες του τέμπλου είναι πραγματικά έξοχα έργα μιας σχολής, την οποία δυστυχώς δεν ξέρω πώς θα την πω. Ξέρω όμως ότι είναι καταγεγραμμένη από την Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου, η οποία έστειλε φοιτητές και οι οποίοι έχουν αντιγράψει όλα τα εικονίσματα, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα δούμε, του τέμπλου, και τα οποία σώζονται στο Πολυτεχνείο. Έξω ακριβώς από τα τείχη, ακόμα αυτό συνεχίζεται και σήμερα, ανάβανε την παραμονή, το Μεγάλο Σάββατο της Ανάστασης, μια μεγάλη φωτιά.
και την ανάβανε η νεολαία. Αυτό ήταν, φαντάζομαι, το αντίστοιχο του που έχουμε σε άλλα χωριά, το κάψιμο του Ιούδα. Η παράδοση αυτής της κακάβας, τη λέγανε, κακάβα μεγάλη φωτιά, ότι η παράδοση ήταν ότι πάει στην τουρκοκρατία και ότι τη φωτιά την ανάβανε οι ζεπτιέδες, οι χωροφύλακες Τούρκοι, για να κρατάνε τους Έλληνες μέσα, οι οποίοι εξανιστημένοι από την Ανάσταση θα μπορούσαν να βγουν έξω και να κάνουν βιότητες μέσα στους Τούρκους, οι οποίοι ήταν πάντοτε μια μειονότητα, φοβισμένοι, κρυμμένοι μέσα στα σπίτια τους. Και ότι αυτό το ανάβανε οι χωροφύλακες, να ζεσταίνονται το βράδυ της Ανάστασης και αφού φύγουν οι χριστιανοί και πάνε στις εκκλησίες, στα χωροσπίτια τους, σβήναν τη φωτιά. Τώρα, τι άλλο να πούμε για την... η Μαρία σας είπε 1834. Πραγματικά, αν το σκεφτεί κανείς, 1834 υπήρχε ήδη ελληνικό κράτος στην Πελοπόννησο. Και ο Σουλτάνος να δίνει άδειες σε ελληνικά χωριά να κτίζονται εκκλησίες ήταν κάτι πραγματικά πολύ γενναιόδωρο, αν το δει κανείς από την πλευρά της Οθωμανικής της εξουσίας. Και πρέπει να το αναγνωρίσει κανείς αυτό. Το ίδιο είδα και στη Μικρά Ασία, στα ελληνικά χωριά της Μικράς Ασίας. Οι περισσότερες εκκλησίες είναι χτισμένες μετά το 1821. Δηλαδή, σαν να, οι Τούρκοι κατάλαβαν ότι πρέπει να δώσουν περισσότερες ελευθερίες στους χριστιανούς. Το καμπαναριό, μάλλον χτίστηκε αργότερα και είχε μια καμπάνα την οποία παρήγγειλαν οι κτήτορες τότε στη Μασαλία της Γαλλίας. Από εκεί ήρθε η καμπάνα, η οποία δεν είναι μια καμπάνα όπως τις συνηθισμένες που βλέπετε εκεί, αλλά ήταν η καμπάνα αυτή εδώ και από πάνω είχε ένα μεγάλο αντίβαρο. Δεν ξέρω αν έχετε δει τέτοια σιγουριά. Ναι. Λοιπόν, αυτό το αντίβαρο, άμα την τραβούσε στην καμπάνα, ανέβαζε, κινιόταν η καμπάνα, δεν ήταν ακίνητη και να χτυπάει μόνο ο κόντωνας. Όλη η καμπάνα έπαιρνε μια στροφή περίπου 180 μερών, έτσι έκανε, και μετά κατέβαινε έτσι. Παρήγαγε ένα περίεργο, πολύ χαρακτηριστικό ήχο, τον οποίο τώρα πια δεν μπορούμε, διότι δυστυχώς η καμπάνα έσπασε, διεράει στα δυο, μια μεγάλη χαραγή. Ψάξαμε και ο Δήμος και η κοινότητα και όλοι μας να δούμε αν διορθώνεται, δεν διορθώνεται δυστυχώς. Οπότε η ιδέα είναι να κατεβαστεί η καμπάνα και να κρατηθεί σε μια γωνιά σαν κοιμήλιο. Το ίδιο όμως το καμπαναριό έχει χαρακτηριστεί ετοιμόρροπο. Το σχολείο εδώ, σε αυτό το χώρο, νομίζω ότι πέρασα όλα και τα 6 χρόνια τα μαθητικά μου. Από την πρώτη τάξη συνέβη να είχα έναν εμπνευσμένο δάσκαλο, ο οποίος μετά πήγε στο στρατό, πολέμησε στην Πίνδο και ξαναγύρισε όταν πια εγώ ήμουνα στην πέμπτη τάξη και στην έκτη. Και μπορώ να πω γιατί το θυμάμαι. Θυμάμαι την πρώτη, θυμάμαι την τρίτη, θυμάμαι την πέμπτη και την έκτη. Τώρα, γιατί? Γιατί αυτές οι 4 χρονιές συμπίπτουν με εμπνευσμένους δασκάλους. Μεγάλη υπόθεση. Από τη δεύτερη τάξη και την τέταρτη τάξη δεν έχω καμιά ανάμνηση. Καθόμουν εκεί, νομίζω, πέμπτη τάξη, οι πρώτες βδομάδες ήταν όπως όλα τα παιδιά. Προκύπτανε ερωτήσεις. Ρωτούσε ο δάσκαλος ποιος θα μας πει αυτό. Στην αρχή σήκωνα το χέρι μου να δώσω την απάντηση. Μου το έλεγε την πρώτη, δεύτερη βδομάδα. Την τρίτη βδομάδα σήκωνε το χέρι μου, έπρεπε να εκμεύσει την απάντηση από άλλους. Τελικά δεν σήκωνε το χέρι μου γιατί ήξερα ότι δεν θα μου δίνω το λόγο. Και τελικά όταν κανείς από τους συμμαθητές μου, συμμαθήτριές μου δεν ήξερε, τότε θα μου πει, ωραία, πες μου την απάντηση. Ήταν μια συμφωνία μεταξύ μαθητού και δάσκαλου ότι εγώ θα σιωπώ μέχρι που να μου δώσει το λόγο. Έφυγα το 1951, τέλειωσα από εδώ και πήγα στο δεύτερο γυμνάσιο Μυτιλίνης.
Από τότε άρχισε να αποκόπτεται, δηλαδή γιατί τον καιρό εκείνο να κάνει στα 45 χιλιόμετρα πελόπι με τη λίμνη ήταν μεγάλη υπόθεση. Οπότε τι γινότανε, έμενα σε μια θιά μου στη Μυτιλίνη και ερχόμουνα στο χωριό τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι. Μετά όλα αυτά τα χρόνια του γυμνασίου, τέλειωσα το 57, είχε προκηρυχθούν οι υποτροφίες του κλειοτήματος Βορτάνη, το οποίο για ένα διάστημα με τον πόλεμο και τα λοιπά είχε περιέλθει σε αφάνεια, ενεργοποιήθηκε και μου δώσαν μια υποτροφή να σπουδάσω γεωπόνος. Εγώ οτιδήποτε να μου δίνανε θα το σπούδαζα. Και μάλιστα είχα και μια υποχρέωση που τη δείτε, 18 χρόνια θεωρούμουν ανήλικος, υπέγραψε ο πατέρας μου μια υποχρέωση ότι πρέπει να γυρίσω σαν γεωπόνος και να υπηρετήσω 10 χρόνια στο νησί, να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Τέλειωσα λοιπόν, πήγα στο στρατιωτικό, γύρισα και δεν υπήρχε θέση για γεωπόνο φυσικά, πουθενά στο νησί. Οπότε τι να κάνω. Εν τω μεταξύ όμως είχα προσφορά από καθηγητές να πάω να γίνω βοηθός τους στην Αθήνα. Οπότε έγραψα ένα γράμμα στον Δεσπότη, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής, και του λέω αυτό και αυτό συμβαίνει. Και μου λέει, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που ηγούνται τις εκκλησίες έχουν και πολύ μυαλό, δηλαδή δεν είναι τυχαίοι. Μου λέει, θα είμαι στην Αθήνα στο άδε σημείο, τάδε μέρα να με δεις. Πήγα λοιπόν, τον είδα και του λέω, αυτό είναι το θέμα μου. Και μου λέει, είπατε ότι θα σας προσφέρονται θέσεις στο Πανεπιστήμιο ως βοηθός. Λέω, ναι. Τότε δεν χρειάζεται να έρθείτε στη Μυτιλίνη. Του λέω, γιατί. Μα μου λέει, άρα θα εκπαιδεύετε γεωπόνους. Λέω, ναι. Ένας από αυτούς δεν θα πάει στη Μυτιλίνη, παιδί μου. Δεν χρειάζεται να έρθείτε εσείς. Δηλαδή, αυτό ήταν. Αυτό το ίδρυμα, Βοστάνη, έβγαλε αρκετά σοβαρούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένας και ο Δημήτρης Τσερνόγλου. Μπήκα στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, έτσι λεγόταν τότε. Έγινα πολύ γρήγορα από βοηθός επιμελητής. Έκανα το διδακτορικό μου πάνω στη γενετική του δάκου. Και επειδή ήταν καλή η δουλειά, δημοσιεύτηκε αμέσως. Από την Αμερική είχα προσφορές να πάω να δουλέψω εκεί στα εργαστήρια τους. Οπότε έφυγα, πήγα σε ένα πολύ καλό εργαστήριο, επί Χούντας. Ήταν λίγο προβληματικό να πάρω άδεια να φύγω, αλλά τελικά την πήρα. Είχα παντρευτεί τότε αμέσως μετά, πρωτού φύγουμε και φύγαμε σαν ζευγάρι. Πήγα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου με υποτροφία του Ελληνικού Δημοσίου, του ΙΚΙ, του Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Αυτό το βραβείο πραγματικά δίδεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ένα, μπορώ να πω, είναι το πρώτο πανελλήνιο βραβείο για ανθρώπους οι οποίοι ξεχωρίζουν στην επιστήμη και κυρίως στη διδασκαλία της επιστήμης. Πάντοτε η Μαρία η Κεχαλιά ήθελε να κάνει κάτι προς τιμή μου και να συμπέσει και με αυτό το μουσείο. Και το θέμα ήταν ότι όταν θα γίνουν τα εγγένεια θα με φώναζε να έβγαζα λόγο κτλ. Τα εγγένεια καθυστερούν και καθυστερούν και καθυστερούν, κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι έτοιμα. Εν τω μεταξύ, αυτό το βραβείο πήρε αρκετή δημοσιότητα. Σας ευχαριστώ και εσάς που βάλατε το λιθαράκι σας. Και το έμαθε ο κόσμος και άλλοι συγχωριανοί και εδώ και τα λοιπά. Και ο Δήμος και είπανε, να τον τιμήσουμε τον κύριο Ζούρο αφού έγινε τόσο γνωστός. Δεν ξέρω ακριβώς να σας πω ποιοι ήταν πίσω από αυτή τη συνωμοσία. Κάποια παιδιά που έχουν γνωστά, άλλοι που είναι από την Αθήνα και έχουν πελοπαίοι δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει μου ειδοποίησαν ότι θέλουν να κάνουν αυτή την τελετή και συμφωνήσαμε να την κάνουμε στις 20 του μηνός, που είναι μια μεγάλη μέρα για την Πελόπη, διότι ανεβαίνει ο κόσμος στο βουνό, στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Γινόταν πανηγύρια, φέτος δυστυχώς δεν θα γίνει από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε πέρυσι λόγω κορονοϊού. Αλλά θα γίνει αυτή η τελετή και το άλλο, το πιο συγκινητικό βέβαια, είναι ότι αποφασίσαν να ονομάσουν αυτό το δρόμο Ελευθερίου Ζούρου, το οποίο με τιμά ιδιαίτερα πραγματικά.